Λοιπόν, ήθελα να σας τα δείξω αυτά. Mad Cards, κυρίες και κύριοι. Οι καλοί παίχτες παίζουν μόνο με Mad Cards. Κοίτα. Το 2 το ξέρω. Η αλήθεια είναι ότι τα χειριστήρια του Xbox είναι LNA. Από πάντα το ξέραμε αυτό το πράγμα. Ο τι, perfect. Έχει κι άλλο δύο. Δεν πειράζει. Τέλος πάντων, ο βιασμός του Solid. Τώρα θα πάω για το μεγάλο κούμπο. Κοίτα χειριστήριο. Ποιο είναι το μεγάλο κούμπο, θέλω να το δω. Δεν πάω να το βγάλω σε κούμπο τώρα, για να μω τα χειριστήρια. Να το! Ζαλίστηκε. Ζαλίστηκε ο βλάκας. 9 hit, φαντάστηκε κούμπο μάλλον. Blanca always wins. Αλφα οφένς, αλφα διφένς. Δεν μου λέτε τώρα που σηκώνεσαι, μπορώ να βάλω κάνα καλό παιχνίδι. Να βάλουμε το δικό σου τώρα, να βγάζεις το τρόφι. Λοιπόν, έχουμε εδώ δήλωση από τον Evans. Είναι από εκείνη την gamer που... Την gamer με ομικρονιώτα. Από ποια? Από εκείνη την gamer είναι... Το τι με ομικρονιώτα, εκείνη την gamer. Είναι χιλιώτικος πληθυντικός, εκείνος τους gamer δηλαδή θέλω να πω. Είναι από εκείνη την gamer που... Που μαζεύουν παρέα στο σπίτι τους και βάζουν να παίζουν παιχνίδια μόνο και μόνο για να ξεκλειδώσουν τα τρόφις. Κάτσε, μια φορά είπα να το κάνω. Πετάχτηκε και η Μαριλού από μπροστά. Λοιπόν. Τι έχουμε να κάνουμε. Τώρα θα ξεκλειδώσουν τα τρόφις ή όχι. Να τα ξεκλειδώσουμε. Λοιπόν, πάμε άντε να τα ξεκλειδώσουμε. Τώρα. Το Mortal Kombat σου παίζει. Λοιπόν, η καλτήλα του gamer του ίδιο. Ποιο έχει τα φώτα γαμό σα, Γιάννη. Πρέπει να βάλεις να παίξεις το World Cup 90. Κάτσε ρε, γιατί το έπνιξε. Βάλτε κανένα καλό, βάλτε Super Mario, βάλτε ό,τι σας έμεινε. Βάλτε το Mortal Kombat. Βάλε Mortal Kombat. Να ακούσουμε την καλτήλα τη μουσική. Στέφη, έχω εδώ πέρα. Final Fight 2. 64 με Mario 64. Άσε μας. Μαλάκα, εντάξει. Κοίτα, το Mario 64 καλό είναι, αλλά... Δεν έχει μεγάλο. Ο καλύτερος 3D τίτλος από τον Πομπό. Το Mario 64. Ποιος έχει Mario 64 στον DS. Ποιος θα είναι ο καλύτερος 3D τίτλος. Εδώ. Ο καλύτερος 3D τίτλος όλων των εποχών είναι το Final Fantasy 12, το είπαμε αυτό. Τελείωσε. Ναι, μην το ξαναλέμε. Ό,τι καλύτερο υπάρχει από αυτό. Μην επαναλαμβάνω. Είναι το Mario 64. Όχι, Mario 64, DS, Mario 64 στο σύνδεσμο. Εμένα μου αρέσει πιο πολύ το DS. Για μένα είναι καλύτερα τα πράγματα. Όχι, εσύ, όχι. Είναι καλό. Το DS είναι το DS. Πολύ καλύτερο το DS. Περίμενε. Όχι, γιατί ρε φίλε. Οι χαρακτήρες ή οι χαρακτήρες. Όχι, με το τέτοιο. Με το Fingerstrap. Αφοσίωση, κοίτα. Βολεύει. Πάρα πολύ. Εγώ το τερμάτισα με το Fingerstrap. Βολεύει πάρα πολύ. Εγώ το έπινα, βλέπω, βάζω με το φλέξο και βλέπω. Παίζεις με το Yoshi και το... Το Omen Idol στο φλέξο έχει το φλέξο. Ναι. Στο Σάτουρν. Περίμενε, Tomb Raider ή Tomb Raider. Ο Μόρα του Πατρία. Έτσι, έτσι. Οι gamers το λένε Tomb Raider. Εμεί Tom το λέμε, απλά τα αγγλικά μας έκαναν. Tom. Οι ίδιοι οι Άγγλοι δεν ξέρουν. Το καταλαβαίνω. Final Fight 2. Final Fight 2, ωχ. Final Fight φίλε και εγώ παίζω. Άμα θες, άμα έχει και δεύτερο χειριστήριο διπλό. Streets of Rage 2 να παίξουμε με ένα τέτοιο παιχνίδι. Final Fight δεν υπάρχει καλύτερο. Δεν παίζει. Δεν υπάρχει καλύτερο από το Streets of Rage. Μούφα, έλα, εγώ λέω το Final Fight. Final Fight 1 ήταν. Το νούμερο 1 ήταν. Α, περίμενε το 2, είπε ότι είναι αυτό. Sorry, εγώ δεν κατάλαβα. Το νόμιζα το 1 ήταν. Μεγάλη παιχνιδάρα τώρα. Στα ηλεκτρονικά το είχαμε γύρω. Και Cadillacs και Dinosaurs. Cadillacs και Dinosaurs, το καλύτερο πάντα. Μαλακία ήταν, ούτε πέρα μάλλον. The King of Dragons. The King of Dragons. Αυτό ήταν παιχνιδά. Αυτό ήταν παιχνιδά. Και το Knights of the Round γάμους. Το Knights of the Round ήταν το σκάλο. Δεκαετία και την ημέρα είναι το καθένα. Έχουμε πιάσει τώρα δεκαετία γύρω 80-90. Άντε, τι θα γίνει, θα το βάλεις στο χωροπαίχνιδο. Βάλε ένα άλλο ρε, βάλε κανένα. Ρε, καλά, χωρίς πλάκα. Μέχρι τώρα όλα λειτουργούσαν με το που άνοιξαν την κάμερα, δεν δουλεύουν. Δεν χρησιμοποιείται η πλάκα, κάνεις.
Όχι, δεν το έχουμε ξαναβάλει. Πάμε για ένα σου. Όχι, έλα ρε σου. Και πώς Deluxe. Deluxe. Α, Deluxe. Καλά, ρε παιδί μου. Τρία χρόνια. Τρία Παναγία. Από αυτά που πήρε, πώς θα παίζει. Σα χάλασε το Nintendo, ρε. Μετά το Super Nintendo θέλω τέτοιο. Θέλω Saturn να μπει. Θέλει να τραγούν σάκατε έτσι. Τζαγκούν σάκα και θα χορεύουμε από μπροστά με το Σκάτμαν, το τραγούδι. Ποιο είναι ο Σκάτμαν? Είναι τραγουδάκι, ρε. Δεν το έχεις ακούσει. Αυτό, αυτό, γαμάει, πολύ ωραίο το τραγούδι. Το Baldur's Gate το 2. Θα το πιούμε. Μετά ρε παιδιά, περιμένει, θα το ανοίξω εγώ. Ακούς, Κώστα, ακούς. Λοιπόν, πνευματικός διάδοχος Baldur's Gate. Λοιπόν, Baldur's Gate 2. Βιβλιαράκι 200 σελίδες. Ναι. Dragon Age, βιβλιαράκι 5. 30. Καλά. Όταν, να σου πω κάτι, ξέρεις κάτι. Και στο Baldur's Gate το 2, το βιβλιαράκι είχε μέσα όλα τα spell, όλα τα τέτοια, όλα τα classes, ό,τι ήταν. Εδώ πέρα για να δω, λέει ότι έχει spell. Περίμενε, όλα τα classes. Είσαι σίγουρος? Ναι. Okay. Όλα. Yes, spell. Oh! Και γίνεται το φως. Τι είναι αυτό? Lion King. Λεωά Λιόν. Α, και αυτό το θυμάμαι στο Cuckoo TV Game. Ο Σίμπα πεθαίνει ο πατέρας του. Εσύ δεν είσαι ένα από τα δικά που πέρα πούμε, που βλέπεις Lion King και χαιρόσουμε. Τι λες ρε, αρχίδια τελικά. Δεν πήρε χαμπάρι. Απεργούν τα γραφικά σήμερα. Βαθμολογώ το Dragon Age με 5. Μόνο και μόνο για το βιαράκι. Είχε Game Trailers Review του Tony Hawk Live. Και πώς βγήκε τελικά? Γραφικά 7,6. Τι άλλο? Και το άλλο ρε παιδί μου, ξέρω εγώ, 6,3. Gameplay 3,2. Γιατί μπορεί απλά δεν παίζεται στο παιχνίδι. Δεν μπορείς να κάνεις τίποτα με αυτό. Δεν το έχουν κουράσει μετά αυτήν την εποχή. Α, με τη μαλακιά το board less που έχει, τέτοιο. Την κιμικιάω. Η αγαπημένη μου καινούργια λέξη. Τα... Εν τω μεταξύ θα κλείσω την κάμερα και το επόμενο παιχνίδι θα δουλέψει. Όχι, τελείωσαν, φαίνει. Βάλε ξανά το Super Mario, να παίξουμε μία ζωή ο ένας, μία ο άλλος. Να σου πω. Όντως, να το παίξουμε όλοι μία.